Με μεγάλη συγκίνηση, σύσσωμη η τοπική κοινωνία στις Άνω Ασίτες αποτείει φοροτιμής στους ήρωες οπλαρχηγούς της περιοχής. Τις ήρωες που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά του έθνους και πολέμησαν με αυταπάρνηση για την ελευθερία. Παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών που τίμησαν με τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία έγιναν τα αποκαλυπτήρια των πρωτομών που τοποθετήθηκαν στο ηρώο του χωριού. Είναι συγκινητική και ιστορική για τις Ασίτες στον τόπο μας. Τιμούμε τους τρεις ήρωες. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε εδώ. Του οπλαρχηγού Εμμανουήλ Μανουσάκη, του αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης Μανώλη Μπαντουβά και του οπλαρχηγού Μαλεβιζίου και βουλευτή της Κρητικής Πολιτείας Ιωάννη Πολυξίγκη. Του μεγαλύτερου άντρα στη νεότερη ιστορία της Κρήτης. Στο πρόσωπό του όμως τιμούμε και όλους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αυτούς που εχμαλωτίστηκαν, βασανίστηκαν και τελικά εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αλλά και σε όσους επέζησαν και επιοκλεινόμαστε στις θυσίες τους, στους αγώνες και την παλικαριά τους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τρισάγιο που τέλεσε ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος, ενώ ακολούθησαν ομιλίες για τους αγώνες των ηρώων από τους απογόνους τους, καθώς και κατάθεση στεφάνων. «Αχ, μωρέ παιδί μου, τσι παντέρμες τσι θύμισες, όντο έρχονται και χτυπούνε το παραθύρι του νου και πρέπει δαγώ να το σ' ανοίγω την πόρτα να τσι υποδέχομαι. Ο καπετάν Ιωάννης Πολυξίγκης είναι στη φωτογραφία». Οι πρωτομές θα αποτελούν στο εξής υπόμνηση της θυσίας των ηρώων, η οποία είχε ως στόχο τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Τιμούν το χωριό και την ιστορία μας. Ας ξέρουμε όλοι πως όποιος λαός δεν τιμά τους ήρωές του και τους αγίους του, σβήνεται από την ιστορία. Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου, της Κοινότητας και της Ενορίας Άνω Ασιτών.